Τίποτα δεν πτωί του λεμεσιανού όσον αφορά τη διασκέδαση. Ο μουντό καιρό που επικρατούσε το πρωί δεν ήταν ικανό να κρατήσει του κατοίκου τη πόλη και τη επαρχία στα σπίτια του, οι οποίοι κατευθύνθηκαν στο ύπεθρο, τιμώντα δεόντω το έθιμο τη Αρακοστή. Στο χωριό Φινικάρια, πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον αντιρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Βίκτορα Αποπαδόπουλο τα εγγένεια του νέου εκδρομικού χώρου τη κοινότητα και εκεί στήθηκε ένα όμορφο υπαίθριο παραδοσιακό κλέντι. Φέτο για πρώτη φορά όμω εδώ στον εκδρομικό χώρο κάθε χρόνο πάμε όλο το χωριό μαζί με όλη η κοινότητα. Αγαπημένοι χωριανοί, σε κάποιον συγκεκριμένο χώρο και κόφτουμε τη μουτσινή σαν αγωστή. Τα παραδοσιακά εδέσματα είχαν σήμερα την τιμητική του. Οι Κύπροι, ω γνωστοί καλοφαγάδε, φρόντισαν να μην λείπει τίποτα από τον ιστήσιμο τραπέζι. Ήρθαμε σήμερα εδώ να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Να φάμε, να πιούμε να κόψουμε τη μουτσινή, όπω λένε. Και και κρασί. Και και κρασί. Και και κρασί. Δηλαδή η μέρα σήμερα το έχει. Ξεκινούμε από κρασάκι, και ζύννο, με ζιβάνα και μπορεί και με πείρα στο τέλο. Για όλον τον κόσμο, διασκέδαση, φωτών, τα φαγιά μα. Θα κάνουμε τα ωραία τα εγγένεια εδώ. <laughs> Πολύ ωραία. Η σημερινή ημέρα είχε απ' όλα. Κάποιοι με τη βοήθεια και τη τύχη στρώθηκαν σε επιτραπέζια παιχνίδια. Την τιμητική του όμω είχε το ταβλί. Τελικά πάει καλό παιχνίδι. Αφού είστε ζαμέ, φέρε. Καταστροφή. Καταστροφή. Δηλαδή σήμερα καθαρά δευτέρα επιβάλλεται το ταβλί. Πάντα το τάβλι είναι παντός καιρού. Χάνουμε ή κερδίζουμε. Ε, τώρα ξεκινήσαμε. Ε, τώρα χάνουμε. Εντάξει. Εσάς, θα θα αρέσει... Μια χαρά, το τάβλι είναι η ζωή μου. Το έχει σήμερα. Βέβαια. Βέβαια. Οι Λεμεσιανοί με εκδηλώσει σαν και αυτοί που πραγματοποιήθηκαν σε πολλού Δήμου και κοινότητε τη επαρχία μα απέδειξαν ότι εκτό από γλεντζέδε και καλοφαγάδε ξέρουν να τιμούν τι παραδόσει του τόπου μα και αποχρώνουμε υγεία.